Κυρία Κτενά, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδημητρίου. Καλημέρα στους ακροατές σας. Πείτε μου, παρακαλώ, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν θέλει αυτό που ισχύει και για το γυμνάσιο και για το λύκειο και για το δημοτικό? Γιατί ούτε το δημοτικό, ούτε το γυμνάσιο, ούτε το λύκειο, τα δημόσια γυμνάσια, λύκεια και δημοτικά, δεν έχουν βελτιωθεί όλα αυτά τα χρόνια από τη συνύπαρξη με τα ιδιωτικά. Ίσα-ίσα βλέπουμε μία διαρκή υποβάθμιση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Τα πανεπιστήμια είναι μια ιδιαίτερη βαθμίδα ωστόσο. Είναι ο χώρος όπου όχι μόνο αναπαράγεται η γνώση, μεταδίδεται στην επόμενη γενιά, αλλά παράγεται νέα γνώση η οποία ενσωματώνεται μέσα σε αυτό που διδάσκονται οι φοιτητές μας. Έχει λοιπόν ιδιαίτερη αξία αυτό να γίνεται σε δημόσια ιδρύματα. Και αυτό το νομοσχέδιο κάνει πολλά πράγματα, πολλά καταστροφικά πράγματα. Αφενός είναι άδικο. Γιατί μην μου τα πείτε όλα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Είναι... Θα έχετε την ευκαιρία να μου τα πείτε όλα με τον ωραίο τρόπο που διατυπώνετε τη σκέψη σας, κυρία Κτενά. Θέλω όμως να μου πείτε προηγουμένως αν πιστεύετε ότι από, εξ αυτού του λόγου θα έπρεπε να απαγορευτούν τα σχολεία τα οποία υπάρχουν και τα οποία δίνουν γνώση σε όσους πηγαίνουν και πληρώνουν βεβαίως, αυτά δεν τα θεωρούμε μη κερδοσκοπικά. Τους δίνουν και ένα τίτλο ότι έχουν πάρει τις γνώσεις αυτές και με αυτόν τον τίτλο μπαίνουν στην αγορά εργασίας. Θα έπρεπε να τα απαγορέψουμε αυτά? Θα το πάμε ανάποδα. Αυτή τη στιγμή... Όπως θέλετε, αλλά αρκεί να μου απαντήσετε και στην ερώτηση που σας κάνω. Ναι, όχι, θα σας απαντήσω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το άρθρο 16 του Συντάγματος. Παρόλα αυτά, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δει ότι δίπλα στα δημόσια πανεπιστήμια αναπτύσσεται και θα άλλει ένας άλλος τομέας, ιδιωτικός, αυτός των κολεγίων, που προσφέρουν με επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά βλέπουμε ότι μέσα στα χρόνια, με επίκληση ή χρήση των ευρωπαϊκών οδηγιών, έχουν αποκτήσει οι τίτλοι αυτοί ισοτιμία επαγγελματική. Ναι, και δεν διαφωνείτε μαζί μου, κυρία Κτενά, φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί που σπουδάζουν σε αυτά και πια παλιά, υπάρχουν κάποια πιο παλιά, κάποια πιο πρόσφατα, βρίσκουν δουλειά. Δεν τους λέει δηλαδή μια επιχείρηση, εργοδοσία. Ναι, βέβαια. Βέβαια, κατάλαβα το ερώτημα. Δεν τους λέει, δεν σε θέλω γιατί είσαι από αυτό το πανεπιστήμιο, εγώ θέλω μόνο πτυχίο κρατικού πανεπιστημίου. Τους λέει, μου κάνεις, σε παίρνω. Όχι, μα η αγορά εργασίας δεν λειτουργεί έτσι. Αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει είναι αφενός οι ίσες ευκαιρίες, η ισότιμη πρόσβαση στην πανεπιστημιακή μόρφωση, σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο ούτως ή άλλως έχει πολλούς ταξικούς φραγμούς και μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό αν θέλετε, δεν θα επεκταθώ τώρα. Και το άλλο που έχει μεγάλη σημασία να το καταλάβουν οι εργαζόμενοι πλέον είναι ότι πράγματι οι τίτλοι σπουδών οι πανεπιστημιακοί οδηγούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην αγορά. Σε μία αγορά η οποία πραγματικά έχει γίνει ζούγκλα, αγορά εργασίας εννοώ, το να υπάρχουν πολλά είδη, πολλές κατηγορίες τίτλων σπουδών από διαφορετικού τύπου ιδρύματα, στα ίδια αντικείμενα, το μόνο που κάνουν είναι να επιτείνουν τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους εργαζόμενους και να διευκολύνουν τους εργοδότες να επιλέγουν αυτούς που θέλουν. Αυτό δεν το κάνουν όμως έτσι κι αλλιώς, κυρία Κτενά. Και τη τιμή που θέλουν. Δηλαδή η πλευρά της επιχείρησης δεν το κάνει έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς επιλέγει αυτόν που θέλει και ανάλογα θα τον κρατήσει, θα τον απολύσει, θα ψάξει έναν άλλον ή θα τον αφήσει να κάνει μια καριέρα και να τον βοηθήσει ίσως. Άρα λοιπόν να κάνουμε την εκπαίδευση εμπόρευμα. Εμείς λέμε κάτι άλλο. Εάν σήμερα, γιατί αυτό λέει το νομοσχέδιο, ένας από τους λόγους που επικαλείται η κυβέρνηση και το είναι στο σκοπό του νομοσχεδίου, του άρθρου για τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τα ιδιωτικά, λέει ότι απαντά στην αυξημένη ζήτηση σε επαγγέλματα. Εάν λοιπόν υπάρχει αυξημένη ζήτηση, που εμείς λέμε ότι υπάρχει, γιατί ξέρετε η τεχνολογία τρέχει, η επιστήμη αναπτύσσεται. Άρα λοιπόν πράγματι δημιουργούνται νέες ανάγκες, μεγάλες ανάγκες. Υπάρχει σήμερα ανάγκη για αύξηση του μορφωτικού επίπεδου στον πληθυσμό, μάλιστα και ειδικά στο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Κάτε μαζί μου μια άσκηση. Να ολοκληρώσω λίγο αυτό. Μόνο κάτω λίγο σύντομα για να προλάβουμε. Αυξημένη,
Αν υπάρχει αυξημένη ζήτηση, το λογικό και το σύγχρονο, το προοδευτικό, είναι να διευρύνεις το δικαίωμα στη δωρεάν δημόσια πρόσβαση, στη δωρεάν δημόσια εκπαίδευση, εμπλουτίζοντάς τη με νέα αντικείμενα. Κυρία Κτενά, πάμε 10 χρόνια πίσω. Πείτε ότι είχε περάσει ο νόμος Φιερακάκη πριν 10 χρόνια. Την πλειοψηφία την έχουν, θα το περάσουν. Και αυτά είχαν τρέξει, είχαν βγάλει δηλαδή από φύτους. Εσείς είσαστε ηλεκτρολόγος μηχανικός, έχετε σπουδάσει σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, δηλαδή εννοώ το ελληνικό πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, και σε ένα ακόμη, στο Carnegie Mellon. Καλά το κοίταξα? Σωστά, σωστά. Πολύ ωραία. Και έχουν βγει στην αγορά εργασίας άνθρωποι με τεχνολογικές ικανότητες. Εσείς ασχολείστε με την τεχνολογία. Καταλαβαίνετε πολύ καλά πόσο πολύ το χρειαζόμαστε για να μπορέσει η ελληνική οικονομία, η ελληνική κοινωνία να κερδίσει αυτά που ο κόσμος αυτή τη στιγμή χρειάζεται. Δεν θα ήταν κέρδος για τη χώρα αν είχαμε τόσους αποφύτους που τώρα μας λείπουν? Φυσικά. Αυτό που λέω είναι γιατί αυτοί δεν μπορούν να βγουν από τα δημόσια πανεπιστήμια, γιατί τα δημόσια πανεπιστήμια δεν μπορούν να στελεχωθούν και να χρηματοδοτηθούν επαρκώς ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εποχής. Και ξέρετε, αυτό ο απότερος στόχος του νομοσχεδίου, γιατί εγώ συμφωνώ με τον κύριο Πιερακάκη, ο στόχος, ο βασικός στόχος, η ναυαρχίδα, όπως λέει, είναι το δημόσιο. Είναι να μπουν δίδακτρα στο δημόσιο. Για μας το πιο σημαντικό, αυτό που έχει περιφουρήσει τόσα χρόνια το άρθρο 16, είναι η δωρεάν, το δικαίωμα στη δωρεάν εκπαίδευση την πανεπιστημιακή. Και αυτό που διακυβεύεται αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς αυτό. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο ότι θα ιδρυθούν κάποια μαγαζιά δίπλα στο δημόσιο, συγγνώμη για την έκφραση αυτή. Είναι ότι το ίδιο το δημόσιο αναγκάζεται, και το νομοσχέδιο έχει τέτοιες ρυθμίσεις στο τρίτο μέρος, αναγκάζεται, θα αναγκαστεί να στραφεί σε επιχειρηματική λειτουργία και να επιβάλλει δίδακτρα για να αποκτήσει οικονομική αυτοτέλεια και να μπορέσει να αναπτυχθεί. Αυτό θα φέρει τεράστιες ανισότητες ανάμεσα στα ιδρύματα, τα δημόσια πανεπιστήμια. Θα το δούμε, θα το ζήσουμε αυτό, όπως το έχουν ζήσει και άλλες χώρες. Και ξέρετε, ένα ερώτημά μου ακριβώς, γιατί έχω εμπειρία. Μου πείτε κάτι άλλο, κυρία Κτενά, δυστυχώς. Γιατί πρέπει να ζήσουμε κάτι που έχει ήδη γίνει αλλού? Ευχαριστώ να το ξανασυζητήσουμε τώρα που θα μπει στην Ολομέλεια. Θα σας ακούσουμε και για την εισήγησή σας. Οι απόψεις του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι πάντα σεβαστές. Δεν ήταν πάντοτε, αλλά είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 50 χρόνια το έχουμε ζήσει και καλά πάμε έτσι. Και όταν ακούμε και το δικό σας λόγο, διευκρινίστε μου κάτι, σας παρακαλώ. Το Carnegie Mellon, στο οποίο σπουδάσατε μετά τις σπουδές σας, τι πανεπιστήμιο είναι? Είναι στο Pittsburgh. Έτσι δεν είναι, στην Πενσιλβάνια? Ναι, ναι. Είναι πανεπιστήμιο κρατικό, είναι πανεπιστήμιο μη κερδοσκοπικό, είναι ιδιωτικό? Πώς θα το λέγατε εσείς που έχετε σπουδάσει εκεί? Γιατί να σας πω την αλήθεια, δεν έχω ασχοληθεί με το διοκτησιακό του καθεστώς. Ξέρω ότι έχει ιδρυθεί από τον Άντριου Κάρνεγκι το 1900 σαν ιδιωτική τεχνική σχολή, όπως όλα στην Αμερική. Η Αμερική δεν έχει παράδοση στα δημόσια πανεπιστήμια. Αλλά ξέρετε, δεν έχει να κάνει τόσο. Η Αμερική δεν έχει. Να σας το πω, όλα τα πανεπιστήμια στην Αμερική έχουν δίδακτρα. Ωραία. Λοιπόν, την άλλη φορά που θα είναι σύντομα, σύντομα, το υπόσχομαι και ελπίζω και εσείς να αποδεχτείτε ξανά την πρόσκληση, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και να μου αναπτύξετε και την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος για το 12χρονο σχολείο και πώς θα μπαίνουμε στις πανεπιστημιακές σχολές. Οι απόψεις αυτές πρέπει να συζητώνται. Λοιπόν, καλή επιτυχία στη συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή, με ηρεμία, όπως ελπίζω κάναμε και εδώ τη συζήτησή μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Κτενά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.